πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πολύ καλημέρα σας από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, κύριε Λεχουρίτη. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στην Κρήτη, αλλά περισσότερο με λιβαίνει κάνει διακοπές. Μήπως μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, αν έχετε την πολύ μεγάλη καλοσύνη. Ευχαριστώ γιατί ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Ναι. Τώρα με ακούτε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εκείνο το οποίο με λυπεί, λέω, είναι η καταστροφή των νέων ανθρώπων με τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί ακούμε κάθε μέρα ατυχήματα. Από εκεί και πέρα μπαίνω λοιπόν στο θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια που ταλανίζει τον κόσμο και το αφήγημα της κυβέρνησης πως θα μειωθούν τάχα μας οι τιμές 5% με κυκλικές προσφορές και εκτόσεις. Αυτά τα οποία δεν μπορεί να καταλάβει ή δεν θέλει η κυβέρνηση να εφαρμόσει είναι τον έλεγχο των τιμών στην αγορά, η ακρίβεια που ξεκινάει από το χωράφι και φτάνει στο ράφι. Και βεβαίως το ρεύμα, τα καύσιμα και όλα τα συναφή που έχουν εξουθενώσει την κυριολεξία το ελληνικό νοικοκυριό και δεν τον φτάνουν τα χρήματα για να βγάλει το μήνα. Κοιτάξτε κύριε Λεχουρίτη, μισό. Θέλω να ρωτήσω το εξής έτσι όπως σας ακούω. Δηλώνει αδυναμία για τον έλεγχο των τιμών? Το αφήνει σκόπιμα να μεγενθύνεται αυτό το θέμα δυστυχώς σε βάρος της τσέπης μας? Τι στην ευχή? Λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές που έχω πάρει πριν από 2 μέρες από σούπερ μάρκετ. Το αγγουράκι είχε 0,92, το κατέβασαν 10 λεπτά και πήγε στα 0,82. Η ντομάτα ξεκινάει, η ντομάτα Ιεράπετρα Κρήτης 2,15, 3,09 γράμμας, 2,95 οι πράσινες πιπεριές Πρέβεζας, 3,48 οι πιπεριές Κέρατο Κορινθίας, 4,75 οι πιπεριές Φλωρίνης Ιεράπετρας, 3,29 κουνουπίδια από τη Σύνδο, 3,59 πιπεριές Ξανθές από την Ιμανθία, 4,12 το μπρόκολο, 0,96 το μαρούλι και πάει λέγοντας. Όταν ακούτε λοιπόν αυτές τις τιμές, και μιλάω τιμές σούπερ μάρκετ, εσείς τι αντιλαμβάνεστε, ότι είναι λογικές τιμές για να τις αγοράσει ο καταναλωτής ή είναι ένας παραλογισμός εσχροκέρδειας κερδοσκοπίας που δεν έχει τελειωμό? Εγώ που πηγαίνω να ψωνίσω για το σπίτι μου και για να δω πώς θα καλύψω τις ανάγκες του σπιτιού μου, μιλάω πραγματικά για παραλογισμό. Γιατί από κάθε είδος πια, ένα-ένα-ένα και περισσότερες φορές στο σούπερ μάρκετ, μήπως και τα καταφέρουμε. Ακριβώς. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, θα κάνει εκτόσεις σε κάποια προϊόντα 5%. Το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα έχει 23 ευρώ. Και το ίδιο βρεφικό γάλα στη Σουηδία έχει 13 ευρώ. 10 ευρώ διαφορά σε ένα κουτί γάλα. Και μας λέει ότι θα κάνει έκπτωση 5% και κάτι έγινε. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν μου λέτε και πάτε σε εκείνο και απαντάτε σε αυτό που πριν από λίγο εγώ ρητορικά ρώτωσα, αδυναμία ή σκοπιμότητα. Μου λέτε ότι αρνείτε, μου λέτε εσείς, αρνείτε ως φαίνεται ή έτσι είναι ή το διαπιστώνετε να παρέμβει και αρνείτε να κάνει τον έλεγχο της αγοράς. Αυτό το μήνυμα παίρνω. Δεν θέλει η κυβέρνηση. Να σου το πω έτσι λαϊκά. Δεν θέλει, δεν υπάρχει δεν μπορώ. Η κυβέρνηση απλά δεν θέλει είτε να χαλάσει τα αυτιά κάποιων επαγγελματιών, επιχειρηματιών ή αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων αυξάνονται τα έσοδα του κράτους μέσα από το ΦΠΑ. Κάτι άλλο το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αυξάνονται λέει τα έσοδα του κράτους αλματοδός μετά τη χρήση των POS, δηλαδή την πληρωμή. Ναι,
μετά την πληρωμή. Αλλά έρχεται όμως και λέει, τα φιλοδορήματα θα τα φορολογήσω στους σερβιτόρους. Μα έλεος, τα φιλοδορήματα θα φορολογήσεις στους ανθρώπους τα φιλοδορήματα? Γιατί τα χρήματα τα δικά σας, κυρία Δουλγεράκη, που έχετε δουλέψει και δουλεύετε και θέλετε να δώσετε μέσω της κάρτας, του πώς, ένα φιλοδόρημα, γιατί δεν κρατάτε με την τσέπη σας, την τσάντα σας? Θα τα φιλοδορήσει, θα τα φορολογήσει? Γιατί δεν σας θα έχει φορολογήσει εσάς τα χρήματα, εμένα τα χρήματα, πολίτη τα χρήματα? Πρέπει να ξανά να τα φορολογήσει. Υπάρχει λογική σε αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση? Έλεος. Ας ψάξει εκεί η μεγάλη φοροδιαφυγή και γνωρίζει που είναι η μεγάλη φοροδιαφυγή, και ας σταματήσει αυτό δήθεν ότι χάνονται έσοδα. Ποια έσοδα χάνονται? Δηλαδή πόσες φορές πρέπει να φορολογηθεί ένα χρήμα που κυκλοφορεί στην αγορά? Παράλληλα, σήμερα ο μήνας, όπως είπατε, έχει 18. Οι χρήματα δεν υπάρχουν στο πορτοφόλι και στην τσέπη του καταναλωτή, γιατί έχουν ξοδευτεί στις υποχρεώσεις της τράπεζας, στο ρεύμα, στο τηλέφωνο, στα έξοδα αγοράς προϊόντων. Και αν έχεις και έναν φοιτητή που σπουδάζει, ή αν έχεις και δύο φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, τι γίνεται? Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για αυτά μπορεί να μας πει η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι πανάκριβο και έρχεται εκ των υστέρων, όταν φωνάζαμε και λέγαμε τα πράσινα, τα χρωματιστά τιμολόγια που φέρνει η κυβέρνηση, ο κύριος Κυλακάκης, είναι μια κοροϊδία και εξαπάτηση εις βάρος του πολίτη, και έρχεται τώρα να μας πει και να μας κοροϊδέψει ότι φέραμε το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο θα καταργηθεί για να εντρυφήσει ο κόσμος την τιμή της κιλοβατόρας και να αποφασίσει... Στο τζογού και στο χρηματιστήριο, κύριε Λεχουρίτη. Κυρία Δουλγεράκη, ωραία. Οι πολιτικοί λένε πολλά ψέματα. Το κατανοώ. Το να παίζουν όμως με την νοημοσύνη του πολίτη, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν το κατανοώ, κύριε Λεχουρίτη. Συγγνώμη, εσείς μπορεί να το κατανοείτε. Μεγάλη ψυχή να είσαστε, εγώ δεν το κατανοώ και δεν το δέχομαι. Διότι από τη στιγμή που σε ψηφίζω για να βρεθείς εκεί που βρίσκεσαι αυτή την ώρα και σε πληρώνω άκριβα, απαιτώ από σένα, ναι, αν μη τι άλλο, γιατί γι' αυτό σε ψήφισα, να προασπίζεις τα δικά μου τα συμφέροντα. Τέλος για μένα, για τη δική μου κοινή λογική. Δεν υπάρχει, κυρία Να ζούμε στην πραγματικότητα και όχι στην ουτοπία. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα. Ένας πολιτικός που δεν έχει... Μα προεκλογικά γι' αυτό δεν δεσμεύονται, γι' αυτό δεν έρχονται. Έρχονται. Αλλά γι' αυτό δεν σου βουρίζουν το μυαλό, συγγνώμη. Έρχονται με αυτή τη λογική, αλλά δεν την τηρούνε. Και αν δεν την τηρούνε τη δέσμευση, τι θα τους κάνετε? Δεν θα το ψηφίσετε την επόμενη φορά? Μα σας λέω, απόδειξη αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Κυλακάκης το Δεκέμβριο του 2023 και το Γενάρη του 2024. Περί μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο τιμολόγιο, για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές. Μάλιστα. Πού έπεσαν οι τιμές, κυρία Δουλγεράκη? Όχι, πουθενά. Οι τιμές ανεβαίνουν δυστυχώς. Και το βλέπει ο καθένας από εμάς που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, εάν οι υπουργοί ή οι βουλευτές δεν επισκέπτονται λόγω του φόρτου εργασίας ένα σούπερ μάρκετ, όχι για να χαιρετήσουν, αλλά για να αγοράσουν και να δουν τι εκπτώσεις γίνονται. Γιατί όποιος πάει σε ένα σούπερ μάρκετ εκτός από τη δική του την τσέπη, ξέρετε, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και τις περισσότερες φορές παρατηρώ το τι, εκτός από τη δική μου την οικονομία, το τι επιλέγει ο κόσμος. Πολλές φορές θεωρώντας ότι ίσως εγώ μόνο να μην μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλα αυτά τα έξοδα. Να έχεις όλα αυτά τα αγαθά δίπλα σου και να αγοράζεις ένα με δύο κομματάκια για να μπορέσεις να τη βγάλεις μία, δύο, τρεις ημέρες και πάλι με οικονομία. Είναι πολύ φρικτό να τα βλέπεις δίπλα σου και να μην μπορείς να τα ελέγξεις. Και με τους παραγωγούς αφέστατα να λένε από την άλλη. Πρόσφατα μιλούσα με τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου της Ιεράπετρας και έλεγε το εξής ο κ. Βιαννιτάκης, ότι αν εγώ, επειδή αναφέρατε και τιμές Ιεράπετρας στα προϊόντα για τα οποία μιλήσατε,
απαντήσατε στην αρχή, ότι αν εγώ ας πούμε μπορεί να το δίνω 50 λεπτά, ένα παράδειγμα σας αναφέρω, στη συνέχεια στην αγορά ο καταναλωτής θα το πάρει σε τριπλάσια και πενταπλάσια τιμή και το μεγάλο παιχνίδι γίνεται ανάμεσα στα στάδια, ανάμεσα στον παραγωγό όπως επίσης και στον καταναλωτή. Αυτοί οι δύο είναι οι δύο ακρογωνιαίοι οι οποίοι ουσιαστικά πληρώνουν και την ύφη. Ο πρώτος και ο τελευταίος. Δυστυχώς αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και αυτό λέμε. Δεν μπορεί ένα προϊόν να ξεκινάει από το χωράφι με μια αλφα τιμή και να καταλήγει στο ράφι με 500% διαφορά ή και 1000% πολλές φορές. Αυτό δεν πρέπει κάποτε να σταματήσει. Μάλιστα. Πρέπει να σταματήσει. Ποιος θα το σταματήσει, ούτε εσείς μπορούμε, ούτε εγώ μπορώ. Εκείνος ο οποίος μπορεί να το σταματήσει είναι η κυβέρνηση. Αλλά η κυβέρνηση, σας είπα και πάλι, δείτεν ότι ενδιαφέρεται για την προστασία του πολίτη και για την, να χτυπήσει την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία. Σας λέω και πάλι, δείτεν με αφηγήματα και μας έλεγε, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ότι εδώ και 4 μήνες οι τιμές πέφτουν. Πού τις είδαν τις τιμές να πέφτουν? Εγώ πραγματικά απορώ να μου φέρουν προϊόντα που έχουν πέσει τιμές. Μα γι' αυτό το αφήγημα σας κάλεσα. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιες προσφορές με χαμηλότερες τιμές, όπως συνέβαινε μια ζωή, μείον 30%, μείον 40%, μείον 50%, αυτό δεν είναι πτώση τιμών. Αυτό είναι προωθητικές ενέργειες για να κινηθούν τα προϊόντα μιας επιχείρησης, γιατί έχει μεγάλο στόκ. Με αυτή τη λογική μιλάει ότι έπεσαν οι τιμές. Ενώ οι πραγματικές τιμές είναι αυτές που ισχύουν στο ταμπελάκι και όχι η έκπτωση. Αλλά αν δείτε και τα στοιχεία της Eurostat που έγραψε τον επίσημο πληθωρισμό στη χώρα μας για το μήνα Σεπτέμβριο, είναι 3,2, ενώ ήταν τον Αύγουστο 3,1. Πού πέσανε οι τιμές λοιπόν κατά το αφήγημα της κυβέρνησης? Εγώ μιλάω με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Αλλά η κυβέρνηση δεν επικαλείται τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Επικαλείται, λέει, τα στοιχεία του ΕΛΚΑ. Μιας δηλαδή, πώς το λένε, ενός Ινστιτούτου των σούπερ μάρκετ, υπάλληλοι είναι οι άνθρωποι των σούπερ μάρκετ, που δήθεν πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα. Λοιπόν, όλα καλά, όλα σωστά, αλλά δυστυχώς εκείνοι οι οποίοι βιώνουν την καθημερινότητα πανάκριβοι είναι οι καταναλωτές που πηγαίνουν και αγοράζουν τα προϊόντα. Όταν ο κόσμος πλήρωσε το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 60% ακριβότερο από ό,τι πέρσι και ισχύουν ακόμα οι ίδιες τιμές, όταν πληρώνει τα καύσιμα 1,90 το λίτρο ή το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε λέει με 1,15, 1,17, 1,20, ενώ θα έπρεπε με βάση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι κάτω από 1 ευρώ. Για αυτά θα μιλήσει κανένας. Το ότι καθυλώθηκε η φέτα, 70% έπεσε λέει η κίνηση της φέτας. Μειώθηκε ο τζίρος της φέτας στην Ελλάδα κατά 70%. Αυτό τι λέει? Ότι ο κόσμος σταμάτησε να αγοράζει το ακριβό τυρί που λέγεται φέτα και έχει στραφεί σε άλλες εναλλακτικές μορφές τυριού, όπως είναι το λευκό τυρί που είναι το αγελαδινό. Μην προσπαθούν λοιπόν να υποβαθμίσουν την νοημοσύνη του Έλληνα. Βλέπει, καταλαβαίνει και στο τέλος αποφασίζει. Και το χειρότερο από όλα, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι οι τιμές, είναι η ποιότητα των προϊόντων. Η ποιότητα είναι αυτή η οποία σωρευτικά καταστρέφει τον οργανισμό, τα παιδιά μας, καταστρέφει τους υπερήλικες και αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Για τα φάρμακα μας είπαν κάτι, ότι έπρεπε λέει να αυξήσουμε τα φάρμακα μέχρι και 500%. Μα τα φάρμακα, κυρία Δουλγεράκη, τα παίρνουν άνθρωποι υπερήλικες, κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι, και οι οποίοι αυξάνοντας τη τιμή των φαρμάκων δεν έχουν να ζήσουν. Το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση αυτό που μιλάμε ή δεν το αντιλαμβάνεται? Τώρα τι θέλετε να σας απαντήσω? Ρητορικό είναι το ερώτημά σας, φαντάζομαι, ναι. Για κάποιους το αντιλαμβάνεται ή δεν το αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, έχουν αφήσει την αγορά χωρίς ελέγχους,
έλεγχη σε όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων, οποιοδήποτε προϊόντος, είναι η χρυσή λύση για να μπορέσει να ζήσει ο καθένας από εμάς διαφορετικά. Αν μου επιτρέπετε να πω την τελευταία κουβέντα, να δείτε πόσο διαλυμένη είναι η δημόσια διοίκηση. Είδα σε ένα κατάστημα στη βιτρίνα του όλα τα γυαλιά 29 ευρώ. Μπαίνοντας μέσα υπήρχαν διαφορετικές τιμές. Όλα τα γυαλιά ηλίου συγκεκριμένα, 29 ευρώ. Μπαίνοντας μέσα, πάω σε ένα σημείο που είχε ένα ζευγάρι γυαλιά 119 ευρώ. Λέω, θέλω αυτό. Μου λέει, πόσο έχει, 119 ευρώ. Λέω, αφού γράφεται μπροστά στη βιτρίνα όλα 29 ευρώ, γιατί αυτό έχει 119. Ναι, λέει, αν δείτε κάτω από την αφίσα με ψηλά γράμματα που δεν τα έβλεπες ούτε με γυαλιά, γράφετε τις μάρκες. Και γιατί δεν γράφετε γυαλιά ηλίου 29 ευρώ και γράφετε όλα τα γυαλιά. Όταν απευθύνθηκα στη διεύθυνση εμπορίου, μου απέντησε ο υπάλληλος, δεν είναι αρμοδιότητα δική μας να ελέγξουμε. Και τότε γιατί υπάρχετε εσείς ως διευθύνση εμπορίου ή τμήματα εμπορίου στις περιφέρειες? Λέει να απευθυνθείτε στο 1520 ή στη Δημαία. Εγώ λέω θα απευθυνθώ. Και όχι εσείς ως υπηρεσία που είστε υποχρεωμένοι να απευθυνθείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι αντιλήψεις, όπως έγινε και με τα καύσιμα τα μειωμένα που έβαλαν σε έναν καταναλωτή στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και παρενέβη ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, αφού αντελήφθηκε ότι εκεί κάτι συμβαίνει. Και όντως απεκαλύφθη ότι υπάρχει κύκλωμα υπαλλήλων που προστατεύουν τα πρατήρια. Αυτή τη δημόσια διοίκηση θέλουμε, κυρία Δουργεράκη? Δεν έχω να πω τίποτα και δεν μπορώ να απαντήσω. Ρητορικά επιμένω ότι όλα είναι τα ερωτήματά σας. Έτσι. Αλλά όλα είναι πραγματικά όμως. Το ξέρω και καταλαβαίνετε γιατί το λέω έτσι με αυτόν τον τρόπο, κύριε Λεχουρίτη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλημέρα σας. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.